ευχαριστήρια εκπρόσωπο και από μένα για το τι συμβαίνει σήμερα στο νησί. Κατατέθηκαν τα σχετικά κείμενα όσο οφείλαμε και το πλήρη φάκελο της χρονολόγησης του hot spot στη ΣΑΜ. Ζητήθηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο συγκεκριμένο χώρο. Δεύτερον, αστυνόμευση της παραλίας και του έργου και των παιδικών χαρών, ώστε να υπάρξει μια εγγύηση για το μη κίνδυνο και τη μη θέση σε δεσμενή θέση των μονίμων κατοίκων και συντηρητικότητα. Τρίτον, ζητήθηκε η άμεση αναχώρηση όλων όσων έχουν ελεγχθεί και μπορεί να υποθέσει κανείς ότι δικαιούνται ασύλου, σύμφωνα με τις αρχές που υπάρχουν και εφαρμόζονται. 170 άτομα είναι διέτοιμα από σήμερα το πρωί να αναχωρήσουν. Ετέθη το θέμα σε επίπεδο πληροφόρησης ότι η υπηρετική χώρα δεν είναι ακόμα έτοιμη να δεχθεί ένα ξαφνικό κύμα εγκατάστασης στην υπηρετική χώρα. Αν είχαμε ξαφνικά 500, οι οποίοι έχουν αναχωρήσει, ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τις ανάγκες της αστυνομίας και των υπηρεσιών για ενίσχυση σε προσωπικό και εξοπλισμό. Γιατί όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει επαρκής αριθμός αστυνομικών και όχι μόνο εξειδικευμένο αυτό και στην υπηρεσία μόνο της υποδοχής, ώστε να υπάρχει κάλυψη ανάγκων του νησιού. Ένα παράδειγμα, στη Μυτιλίνη, επίπεδου 450 στον κόσμο πήγαν, δόθηκαν έξτρα ενισχύσει σε 450, η ΣΑΜΟ από 230 θέσει έγινε 245. Βεβαίω υπάρχει άλλο πληθυσμό, μην τα πω. Αυτά. Είναι ετέθη από τον Εμπορικό Σύλλογο το κείμενο βάση αυτό το οποίο διαβάστηκε και μπροστά στην εφορία, καθώς και διαμηνήθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι εδώ κινδυνεύει πλέον η πορεία του νησιού συνολικά. Ότι ο κόσμος με επάρκεια και ανθρωπιά στάθηκε δίπλα στο πρόβλημα, ασχολήθηκε με το πρόβλημα, το ερμήνευσε όπως ήθελε, αλλά είναι σαφές ότι εδώ πλέον έχουμε μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να έχουμε 155.000 δελεύσεις μέχρι τώρα, μόνιμους παραμένοντες 1.400 αυτή τη στιγμή και να περιμένουμε κι άλλους. Επίσης, προσωπικώς έθεσα το θέμα της διαδικασίας ύπαρξης δεύτερου χωσπό, το οποίο κατήγγειλε το Δημοτικό Συμβούλιο χθες και δεν το εδέχθη, σύμφωνα με μια διαπραγμάτευση που ανακαλύψαμε ότι υπήρχε με τις Βρυξέλλες στο πλευράς της Περιφέρειας Βορειοαιγαίου. Κάναμε δηλαδή μια πλήρη ενημέρωση ως οφείλαμε, ως κανονικοί πολίτες που εκπροσωπούμε πολίτες. Νομίζω ότι η συνεργασία και η συζήτηση ήταν θετική. Υπάρχει δέσμευση από τους ακούσαντες, από τους που μας άκουσαν να ενημερώσουν αρμόδιες το Υπουργείο, το οποίο το κάνουμε και εμείς σε επίπεδο Υπουργού Τόσκαλ και σε επίπεδο Αναπληρωτή Υπουργού Μουζάδα Μετανάστευσης. Και είπαν ότι θα αυξήσουν τις περιπολίες και το βράδυ και με μηχανές, ώστε να τους δημόσιους χώρους να τους ελέγχει η αστυνομική αρχή κανονικά και υπεύθυνα. Αυτά είναι στα πρώτα ενημέρωση. Αν θέλετε να μου βάλετε κάποια ερώτηση, ακούω. Το θέμα είναι να φύγουν από εδώ, γιατί αν μείνουν, δεν κάνουμε τίποτα. 170 λοιπόν θα φύγουν σήμερα. 170, το θέμα της κατάργησης του hot spot είναι, όπως ξέρετε, κατάργησης δηλαδή. Έγινε κάποια συζήτηση. Πάμε κάπου εδώ πέρα πάνω. Υπό την έννοια ότι το hot spot ήταν μια προσωρινή απόφαση που πήρε η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2015 με τη λογική να δημιουργηθούν 5 hot spot στην Ελλάδα στα νησιά ως κέντρα υποδοχής.